Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Insta Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α, ναι, κάναμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Well, καλησπέρα, καλημέρα ή όποτε και αν βλέπετε αυτό το βίντεο. Καλώς ήρθατε στο Λατομείο. Σήμερα θα παίξουμε το The Quarry ή αλλιώς το Λατομείο. Καινούργιο παιχνίδι σήμερα βγήκε. Δεν το ήξερα καν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το Until Dawn 2. Δεν είναι το Until Dawn 2, είναι απλώς φτιαγμένο μου την ίδια εταιρεία. Και θυμάστε όλοι το Until Dawn, έτσι. Υπέροχο παιχνίδι, υπέροχο διαδραστικό τρόμου επιβίωσης παιχνίδι. Έχουμε παίξει μερικά τέτοια στο κανάλι και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε αποφάσισα να το παίξω. Με τι έχει να κάνει? Well, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι μια παρέα. Νομίζω με 9 counselors, με 9. Πώς λέγονται, δεν ξέρω. Αυτοί που πάνε στο camping, στις κατασκηνώσεις, οι εκπαιδευτές, δάσκαλοι, τι είναι. Και πρέπει να επιβιώσουν μια νύχτα τρόμου. Okay? Ξέρετε πώς είμαι με τα παιχνίδια τρόμου. Φορέστε καλύτερα φτηνιάρικα ακουστικά, μην τα σπάσουμε έτσι κατευθείαν με τη φωνούλα μου. Εκτός από όλα αυτά, ήδη υπάρχει ένας διαγωνισμός, ένα giveaway στο Instagram μου. Υπάρχει link στην περιγραφή, οπότε σίγουρα ακολουθήστε με για να πάρετε μέρος στο giveaway. Υπάρχει ένα giveaway με διάφορα παιχνιδάκια όπως το Ratchet & Clank Rift Apart για το PlayStation 5, το Uncharted Legacy of Thieves για PlayStation 5, συλλογή Uncharted κτλ. Και ποιο άλλο ήτανε? Ghost of Tsushima Director's Cut. Και ο διαγωνισμός αυτός θα λήξει την Τρίτη, 14 του μηνός. Okay? Είναι διπλά όλα τα παιχνίδια, σύνολο είναι 6 παιχνίδια, 6 τυχεροί. Και σκέφτομαι τη Δευτέρα να κάνω ακόμα ένα giveaway, πάλι στο Instagram, με αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, The Quarry. Okay? Οπότε σίγουρα ακολουθήστε με, υπάρχει link στην περιγραφή. Αν θέλετε να με υποστήριξετε με κάποιο άλλο τρόπο, πάντα υπάρχουν διάφορα links στην περιγραφή, όπως για παράδειγμα το Insta Gaming. Αν αγοράσετε κάποιο παιχνίδι από εκεί, φτηνά, έχει πολύ καλές τιμές και αξιόπιστο site, το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος αρκετά χρόνια, με υποστηρίζετε και εμένα συγχρόνως. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έχει φοβερό cast. Okay? Έχει φοβερό cast. Θα δείτε πρόσωπα τα οποία μικροί μεγάλοι σίγουρα θα θυμηθείτε από διάφορες ταινίες, σειρές, όπως ακόμα και Ζήνα. Θυμάστε τη Ζήνα, θυμάστε τον Ηρακλή, την παλιά αμερικάνικη σειρά, ή τις ταινίες Alien, τη σειρά Modern Family, τα έχω παρακολουθήσει όλα. Μη πολύ λόγο άλλο, πάμε να αρχίσουμε. Α, πριν αρχίσουμε, οπωσδήποτε like, έτσι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατάτε like σε κάθε επεισόδιο The Quarry. Για να τη συνεχίσουμε, εντάξει, φύγαμε. Λοιπόν, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει η ελληνική γλώσσα, για άλλη μια φορά, δυστυχώς. Μεγάλο δυστυχώς. Όποιος θέλει να μεταφράσει, να γράψει υπότιτλους, πολύ ευχαρίστως. Συνεννοούμαστε, μου τους στέλνει, τους βάζω σε κάθε επεισόδιο. Αν όχι, David Arquette. David Arquette είναι ο τύπος από το Scream, νομίζω. Ο Dewey. Νομίζω είναι ο Dewey. Από τη σειρά Scream. Κραυγή λέγω.
Why'd you kill the music? Oh! I think you know why. Αυτός είναι από το τρελό θηριοτροφείο 2, νομίζω. Το πιτσιρίκι. Από το Vacation. Lost, Max. We're lost. We're in geographic flux. Right, χαθήκανε τέλος πάντων. Lost. That's debatable. Παιδιά, αυτός δεν είναι. Ο πιτσιρικάς από το Vacation. Safety tip. Huh? Take a moment to consider the following, as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at Hackett's Quarry. What you see here are quick time events, or QTEs, which will help you to act at just the right time. Watch your step. Hackett's Quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings. Uh-huh. Take your eye off the ball, and it could spell disaster. The path you tread is yours to choose, but that doesn't mean there won't be obstacles along the way. Μου έλεγε να πατήσω ένα κουμπί και δεν πρόλαβα να το πατήσω. Wow, heads up! Oh, hey, πάτα το! Why? Nice catch there, Han. I'm not the one who hit the pothole. Well, maybe the pothole hit us. Ever think about that? Άργησα να το πατήσω. Wow, that is like Olympic level goalpost moving. Thank you. Very impressive. Thank you. Ίσως να μικρύνω λίγο τους υπότιλους. Yeah, still totally lost. Έχουνε χαθεί εντελώς στον μεταξύ. You know what, Max, it's okay. It doesn't make you any less of a man. Ο άντρας ποτέ δεν το παραδέχεται. If Columbus had got lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye, hot dogs. See you later, apple pie. Columbus never actually landed in North America. Yep, indeed. Αμερικό Βεσπούτσι νομίζω ανακάλυψε την Αμερική. He wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so put down your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. Θέλω να φτάσουμε στην κατασκήνωση, τέλος πάντων κοντά στο λατομείο, να φανταστώ. Οκ, υπάρχουν και αυτά, ε. Well, τα ξέχασα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχει βγει ή δεν έχω βρει πώς γίνεται ακόμα το layout του PlayStation, του DualSense, τέλος πάντων, σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε, παίζω με το layout του Xbox, όπως βλέπετε. Ελπίζω να μην μπερδευτώ. Μονοπάτια, paths, clues, στοιχεία, evidence, αποδείξει, ναι, στοιχεία. Laura, αυτή είναι η Laura. Get to Hackett's Quarry Summer Camp. Well, okay, συνεχίζουμε. Pick map, να πάρουμε το χάρτη. Θα πάρουμε το χάρτη αφού χαθήκαμε. What is that? Yeah, yeah. No, but seriously, what happened to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Το GPS εννοεί. Of course not. Που χάθηκε ο κανονικός χάρτης. Αυτός είναι ο κανονικός χάρτης. See, so we are. Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Hey, okay. Eyes on the road. Τι κοιτάει, oh my god. Σοβαρά τώρα. Stop the car. Dude. Τώρα κατάλαβα. Οκ, δεν συμπαθώ και πολύ το Max, σας το λέω από τώρα. Είναι καλό παιδί. Μ' άρεσε ο ηθοποιός στο Vacation, στην ταινία. Τι κοιτούσε, τον χάρτη, τα μπούτια της. Yeah, yeah. I mean, still in one piece. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? Σου φάνηκε για αρκούδα. No, no, Max, it wasn't a bear. What was it? Είναι και παντελώς ηλίθιος. It was a person. Όντως άνθρωπος ήταν και κάποιος καθόταν ανάμεσά σας. Do you think we had a person? Νομίζεις χτυπήσαμε, λέει κάποιον. I don't know. Δεν ξέρω. I mean, it was really close, like really close, but maybe we didn't. Δεν νομίζω να το χτυπήσανε, έτσι. Απλά έστριψα αριστερά. Στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού χαθήκαμε. Οκ. Okay. Αν ήμουν εγώ, θα είχε βγει αυτή έξω. I really have this car up. Απάφτωσα το αμάξι. Well, maybe it looks worse than it is.
Classic. I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my the toolbox from the trunk? Yeah. Dude, το ξέρεις ότι θα πεθάνεις αυτή τη στιγμή. Το ξέρουν όλοι. Το ξέρει και η γκόμενα. Κι όμως βγαίνει έξω. Θα. Ποια είναι αυτή, ρε. Η ίδια. Α, η ίδια είναι. Used to walk. Oh, περπατάω. Οκ, okay, όσο θα πεθαίνει το αγόρι μου, εγώ θα περπατάω. It's not so bad. Δεν είναι τόσο άσχημα, λέει. Η μαμά μου θα με σκοτώσει. Για, δεν νομίζω να προλάβει. Αλήθεια. Γι' αυτό ποτέ δεν πάω κατά σκήνωση. Ποτέ δεν πάω. No. Ποτέ μην πάτε κατά σκήνωση. Πάω πίσω. Wow. Tutorial unlocked. Οκ, okay, θέλω να δω το tutorial. Interacts. Quick time events. Evident. Don't breathe. Combat. Quick. Oh my god. Οκ, περίμενε. Α, το είδαμε αυτό. Μπορώ να. Συγγνώμη. Οκ, tutorial νούμερο 2. Safety tip. At certain times throughout the night, opportunities will present themselves, giving you the chance to take matters into your own hands. Οκ. What the? It is worth noting that they are only suggestions. You don't have to act upon them. Oh. In fact, sometimes it's better not to. Aha. Okay. Well, αυτό είναι ωραία συμβουλή. Λέει κάποιες στιγμές της νύχτας ή του παιχνιδιού τέλος πάντων θα σου παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες μπορείς ή δεν. Άμα θέλεις, τις κάνεις, τις εκμεταλλεύεσαι ή όχι. Πρόσεχε όμως, μπορεί να σου γυρίσει boomerang. So, okay. Κατανοητό. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Snoop. Να. Why not. Δικό σου δεν είναι το αμάξι. Δικά σου πράγματα είναι να φανταστώ. Ψαχούλεψε γιατί όχι. Rejected. Nick Brian, thank you very interesting university. Oh, είναι του Max τα πράγματα και δεν τον δέχτηκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Τον απέρριψαν. Θα μάθουμε εννοείται πολλά πράγματα για τους χαρακτήρες και τα λοιπά. Έχουμε ξαναπαίξει σε παιχνίδι, το ξέρετε. Φώτισε μου λίγο, λέει. Λαμπρό μου φως. Sooner we get out of here, the better. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit, singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Ah, man. Okay, έκανα λάθος. Θα πεθάνουν και οι δύο από την αρχή. Well, anywhere is better than here. Οπουδήποτε είναι καλύτερα από εδώ πέρα. Αυτό είπε. Used to walk. Well. Να πάω σαν γυναίκα να τσεκάρω τι ήταν αυτό που μας παρακολουθούσε. Οκ. Okay. Άρρωστη. Τι είχε εδώ η. Άμα. Σάιλας. Το είδες. Μη κάνεις πως δεν το είδες. Κάνει πως δεν το είδε. Οκ. Okay, γι' αυτό τέριαξαν. Είναι και αυτή η ηλίδια. Just over here. Γιατί. Stay there for a second, okay? I'm almost done. Κάτσε εκεί πέρα, λέει, περίμενε λίγο, σχεδόν τελείωσα. Defined, are you my boss? Hurry up. Είσαι το αφεντικό μου. Well, μου φαίνεται αγαπιούνται, οπότε θα πάω με το, ξέρεις, okay. God, Max, hurry up. Βιάσου. What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Α, okay, τον είδε. Ανησυχώ μήπως είναι κάποιος εκεί, λέει. They could be hurt. I don't know. I didn't think we actually hit. Μπορεί να τραυματίστηκαν. I heard something, okay? Like a woman. Άκουσα κάτι, μια γυναίκα. Νομίζεις τη χτυπήσαμε. I just want to check it out. Θέλω να το ελέγξω. All right. Just don't go too far, okay? Be careful. Γιατί να θέλεις να ελέγξεις κάτι, είσαι σε δάσος νυχτιάτικα. Γι' αυτό δεν θα πάω ποτέ κατά σκηνή σου με γυναίκα. Okay? Αν πάω, θα πάω μόνος. Τουλάχιστον αν πάθω κάτι θα είναι από δικιά μου μαλακία. Οκ, okay, λοιπόν, είχαμε κάποια θεματάκια, το παιχνίδι σκάλωσε. Ίσως επειδή βγήκε σήμερα και το παίζω σήμερα, σκάλωσε γκλίτσαρ εντελώς, οπότε περίμενα κάνα πεντάλεπτο. So, επίσης, μίκρινα λίγο τους υπότιλους, γιατί ήταν τεράστιοι. That's what she said. Θα ανεβάσω λίγο τον ήχο, συγγνώμη αν ουρλιάξω ή φωνάξω, αλλά θέλω να το ζήσω αυτό το ατμοσφαιρικό παιχνίδι.
Περίμενε, γιατί πήγε μόνη της? Δεν κατάλαβα τίποτα, γιατί πήγε μόνη της? Οπ, κάτι έχει εκεί. Χάρουμ, χαμπούμ, σκάρουμ, τι έγραφε? Clue discovered, Harum. Okay, για να δούμε. Harum Scarum poster. This is a poster for a traveling sideshow. Ah, okay, είναι ένα ταξιδιωτικό group που έκαναν εκδηλώσει κάτι τέτοιο. It looks like it's been here a while, left forgotten in the woods. Είναι καιρό εδώ πέρα, ξεχασμένο στο δάσο. Are those burn marks around the edges? Είναι καμένες οι άκρες. Well, okay, μπορώ να κάνω κάτι άλλο εδώ. Τι είναι αυτό το ερωτηματικό? Prologue Woods, ok. Εντάξει, φύγαμε. Ε, δεν έχει κάτι τρομακτικό, δεν έχει συμβεί τίποτα. Ωραία φίλε, θυμήθηκα Until Dawn τώρα και δεν... Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου σε αυτά τα games? Ποτέ δεν θυμάμαι ονόματα. Και στην πραγματική μου ζωή δεν θυμάμαι ονόματα. Αν έρθεις να μου πεις τώρα, ξέρω εγώ, με λένε Αλέξανδρο, θα πω χάρηκα, Ρωμανός κτλ. Έχει περάσει μισό λεπτό και έχω ξεχάσει και σκέφτομαι από μέσα μου, καμώ το πρέπει να το ρωτήσω, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς του απευθύνομαι. Και αρχίζω, μπρο, να σε πω, φιλέ, ξάδερφε, αδερφέ, να σε πω, ξέρεις αυτό το άβολο, το αμήχανο, έτσι και στα παιχνίδια, δεν θυμάμαι καθόλου τα ονόματα. Θυμάμαι μόνο το Max, το παιδί, αυτή δεν τη θυμάμαι, πώς τη λένε. Και δεν θέλω να ονομάσω με δικά μου ονόματα, θα μπερδευτούμε. What? Ναι. Φαντάζομαι πως αυτό ανήκε στο Harum Scarum poster, a trunk filled with strange devices, that of an escapologist, perhaps a relic of a traveling show that must have passed through the area. Okay, σαν ζουρλομαδίας με χειροπέδες και τα λοιπά, που λογικά χρησιμοποιείται... Hackett's History Freak Show Fire. Λογικά χρησιμοποιείται σε, ξέρεις, show, ταχυδακτυλουργούς, αυτοί που... δένουν τους εαυτούς τους και ξεφεύγουν συνήθως και φύγαμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η κοπέλιτσα που έπαιζε, αν έπαιζε κάπου, δεν μου είναι και πολύ γνωστή. Τι? Α, οκ, θα έχουμε τέτοια. Το σύλλα σου μέσα, οκ. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό όμως, έτσι. Υπάρχει κάποια γυναίκα, γριούλα, καλόγρια, η οποία τριγυρνάει στο δάσος. Οκ, dude, αυτό παραπάει. Περίμενε. You know what? Με αυτό περπατάει πιο γρήγορα. Μακάρι να βγει layout του PlayStation, του DualSense, για να μην μπερδεύουμε με τα κουμπιά, γιατί θα έχουμε θέμα. Πού είναι ο Max? Πού είναι ο Max? Οκ, έχει χυστεί επάνω της. Φαίνεται, έχει χυστεί επάνω της. Θα προσπαθήσω όπως πάντα σε κάθε τέτοιο παιχνίδι που παίζουμε να τους κρατήσω όλους ζωντανούς. Το ξέρετε αυτό. Στο τέλος μπορεί να πεθάνουν όλοι. Αλλά θα προσπαθήσεις. Το είδατε, είναι πίσω από το δέντρο. Εκεί, εκεί, εκεί είναι. Εκεί είναι. Μην κοιτάς εκεί. Μεγάλη φωτογραφία ή κάτι τέτοιο. Ίσως να τρέξεις. Where are you? Οπ! Α, χωρίς καρμάνο με το Max. Πού είσαι, λέει? Ω, δεν πάμε καλά. Περίμενε. Ω! Μω! Ω! Ω, να τρέχιασα. Βάλε ήχο. Τρέχα! Πρόσεχε το κλαδί! Χω! Ναι! Σκύψε! Σε έσωσα! Την έσωσα! Χω! Okay. Να ο Max! Ο Max φτιάχνει το αμάξι! Hey, what's wrong? Is everything alright? Holy shit! Είναι όλα καλά? Άγιος σκατώ, κάτι τέτοιο... Υπήρχαν θόρυβοι γύρω μου. Μέλι, μέλι, μέλι. Αλλά... Ζώα λέει ήτανε, μην ανησυχείς. Μπορούμε να φύγουμε. Θα είχα φύγει και χωρίς αυτήν αν είχα φτιάξει το αμάξι.
Είσαι καλά, κάτι είναι από πίσω. Σε παρακαλώ, παιχνίδι, μη σκαλώσεις, γιατί νομίζω ότι θα σκοτώσω. Οκ, δεν σκάλωσε. Φεύγουμε από εδώ πέρα, λέει. Αχ, οκ, άνοιξε μηχανή. We're okay. We're safe in the car, really. We're gonna be okay. Είμαστε καλά, λέει! Oh my god, my heart just exploded. Ο το τύπος από το Ηρακλή και... Και τη Ζήνα, ο... Τζόξερ! Τζόξερ! Are either of you injured? Α, είναι μπάτσος. We're just a little shaken up. Δεν είμαστε τραυματισμένοι, λέει. Είμαστε καλά, απλώς τρέμουμε λίγο. Παιδιά, είναι ο Τζόξερ από τη Ζήνα και τον Ηρακλή. Oh, δεν το πιστεύω αυτό. Έχω να το δω αυτό το τύπο χρόνια. Θέλετε να μου πείτε τι έγινε, λέει, εδώ. Tutorial unlocked. Οκ. Okay. Κι άλλο tutorial. Για να δούμε. Safety tip 4. Path chosen. Hackett's quarry is full of twists and turns, unknown paths and unexplored wonders. Okay. With each step taken, you tread a path of your own, matched with its very own consequences. There will be moments throughout your stay that show you that the choices you've made, the path you've chosen, could have gone another way. At Hackett's Quarry, there's no such thing as the wrong way. But be warned, some What? Paths are more dangerous than others. Okay, well... Με λίγα λόγια μας είπε, καταλάβατε τι μας είπε. Οι συνέπειες εξαρτώνται από εμάς, οι επιλογές είναι δικές μας και κάθε επιλογή οδηγεί σε διαφορετικό μονοπάτι. Okay. Yeah. Πόσο χάρηκα που είδα τον Τζόξερ. Ξέρω ότι θα πέσει γέλιο. We spurred off, something jumped out. Θα είμαι ειλικρινής και θα πω ότι κάτι πετάχτηκε στον δρόμο μας, okay? Something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved. Δεν θέλαμε να το χτυπήσουμε και έτσι στρίψαμε και... Now here we are. Και... Something jumped out. Κάτι πήδηξε. Δεν μπορώ να το δω σοβαρό. Είναι κωμικός ο τύπος. Ξέρω ότι θα πέσει γέλιο με αυτόν. Κάτι πετάχτηκε στο δρόμο, ένα ζώο. Ήταν σκοτάδι, οπότε ναι, θα είμαι ειλικρινής. I'm sorry, it was so dark and it happened so fast. Ήταν σκοτάδι, έγινε πολύ γρήγορα. Έφυγαν μετά εκεί. Ma'am, did you hit someone? Κυρία Δεσποινίδη, λέει, χτυπήσατε κάποιον? Όχι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Sir. Path chosen. Α, επέλεξα το μονοπάτι μου αυτή τη στιγμή. Car running. Sir. Μη σβήσει η μηχανή, λέει. Επέλεξα το μονοπάτι με το να είμαι ειλικρινής. Είναι ο πιο τρομακτικός μπάτσος, λέει. Yeah, I'm not a criminal. Δεν είμαι εγκληματίας, λέει, είναι ο πρώτος μου μπάτσος. Oh! Oh, καλός φαίνεται αυτός. Μας έβγαλε στο δρόμο, τέλεια. Now you folks want to tell me. Θέλετε να μου πείτε τι στο διάλογο, τι κάνετε εδώ πέρα τόσο αργά τη νύχτα. Friendly, φιλικά θα μιλήσω. We're heading to camp. Πάμε σε κατασκήνωση. We're heading up to Hackett's Quarry summer camp. Hackett's Quarry summer camp. We're new counselors. Okay. You're one night early. No, we know. Ήρθατε μια νύχτα νωρίτερα, λέει. We figured we'd get in early and scope it out. Το ξέρουμε, αλλά είναι καλύτερο να έρθουμε πιο νωρίς. And to be honest, sir, one of us kind of oversold their navigation skills and got us completely lost. Και χαθήκαμε, λέει, εξαιτίας μου. Δεν κάναμε και τίποτα κακό. Officer. You're not gonna make it to Hackett's Quarry. Δεν θα φτάσετε στο... Not tonight. Στο λατομείο, όχι σήμερα, λέει. Γιατί? Harbinger Motel. Nearest place you can bunk up there for the night. Okay. Θα πάτε να κοιμηθείτε σε ένα μοτέλ. I think we're just gonna stick to the plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows we're coming and we call. Κύριος Χάκετ ξέρει ότι θα έρθουμε. No, ma'am. You're gonna head to the Harbinger Motel. Do you understand? Όχι, λέει, θα πάτε στο μοτέλ. Με τρομάζει ο τύπος. Να επιμείνουμε. Δεν θέλω να επιμείνω με τον τύπο. Μπορεί να είναι κακός, μπορεί να κρύβει κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πάμε στο μοτέλ. Είναι επιμείνω. Νομίζω όπως και να έχει θα πάμε στο μοτέλ.
Δεν τα βάζεις με αυτό το μπάτσο. Στην τελική τι, θα μας κυνηγήσει από πίσω. Δε, άστο. Okay. Okay. Fine. Yeah. Μια χαρά. We'll head to the motel. Understood. Θα πάμε να κοιμηθούμε στο μοτέλ. There's just one small problem. Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. I forgot to spring for the middle of nowhere coverage plan on my phone. What he means is we're lost. Α, έχουμε χαθεί, λέει. Εντελώς. Δεν ξέρουμε καν που είναι το μοτέλ. Step out of the vehicle. Βγείτε από το όχημα. Τι, γιατί. I just want to show you how to get to the motel on your map there. Θέλω να σας δείξω στο χάρτη πώς να φτάσετε στο ξενοδοχείο. Δεν μπορείς να δώσεις... Remain in the vehicle. Γεια μου, λέει, παρέμεινε στο όχημα. Okay. Θα κλείδωνα την πόρτα, θα έφευγα. Αλλά κάθονται μπροστά. Και πάλι θα έφευγα. Okay. So, we... Ναι. All right about here. Εμείς είμαστε εδώ, το μοτέλ είναι εκεί, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει τώρα. Και πού είναι το λατομείο. Well, I'm sure the fine folks at the Harbinger Motel can guide you there. Είμαι σίγουρος ότι θα σου πούνε στο ξενοδοχείο το πρωί, λέει. Σιγουρεύεται να μην πάμε τώρα στο λατομείο. Οκ. Στη κατασκήνωση. Υπάρχει μια κολόμυγα που έχει πρίξει. Οκ, είναι πολύ ανατριχυλός ο τύπος. Harbinger Motel. Θα πάτε στο Harbinger ξενοδοχείο. Wait, but what if there's someone out there? Yeah, I'll have a look. Good night. Okay. Μείνετε στον δρόμο, λέει. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Γεια σας. Περίεργος. Ίσως ξέρει πολλά πράγματα, ίσως ξέρει κάτι. Ίσως μας προστατεύει και ίσως έχει κολλήσει απίστευτα το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ήτανε φρίκι αυτή η σκηνή, ρε. Έχει ωραία γραφικά πάντως. Γιατί κάθεται εκεί. Εσύ γιατί κάθεσαι εδώ, γιατί δεν φεύγεις. Annoyed, thanks for all your help. That guy was weird. Αναρωτήθηκα και εγώ γιατί ο Max δεν ανέλαβε δράση ως το αγόρι, ο άντρας, ξέρω εγώ, να μιλήσει αυτός και γιατί μιλούσε όλη την ώρα. Ακόμα δεν θυμάμαι το όνομά της. Οπότε ενοχλήθηκε που ο Max δεν βοήθησε ή ανακούφιση που, ξέρεις, αυτός ο τύπος ήταν περίεργος ανακουφιστικά. Τέλος πάντων, θα πάω με αυτό. Βρωμούσα, λέει ο τύπος. Ήταν αίμα αυτό, λέει. Ποιο ήταν αίμα. Nice to meet you. Δεν σ' ακούει. Oh, man. Δεν μπορώ να δω ούτε αυτόν, ούτε τον Τζόξερ στα σοβαρά. I think I've had enough woodland encounters for one night. Thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here. And the motel is here. Ψάχνουν το ξενοδοχείο. But we're going here. What's there? Hackett's Quarry. Αλλά εμείς θα πάμε στην κατασκήνωση, λέει. I don't know. Kind of tricked him into showing me. Very slick. Are you sure we shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice? Μήπως να τον ακούσουμε, λέει. We really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some creep-ass hotel. No, that sounds terrible. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am. Θα πάνε στην κατασκήνωση. If he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick hole. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20 years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? Σπάστηκε που την είχε πει η κυρία, τέλος πάντων. Debatable. Easy. I mean, I'm kinda into ma'ams. Okay, we're done here. Δεν ξέρω αν παίρνουμε τη σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή και δεν ακούμε τη συμβουλή του μπάτσου. Ξεκόλλησε, ρε. Okay, αυτή είναι η κατασκήνωση. Okay, 25 Ιουνίου. You gotta be kidding me. There's nobody here. We drive all the way the fuck out here. Max, can we just look around? Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. What's the difference? Δεν είναι κανένας εδώ πέρα, λες, η κατασκήνωση και τζάμπα οδηγήσαμε μέσα στη νύχτα. Okay, κολλάει απίστευτα το παιχνίδι, παιδιά. Πρέπει να βγει κάποιο update.
I mean, how was I supposed to know that? What? Γιατί δεν το ελέγχουν πριν το... Clearly there's somebody here. Yeah, or it's just an abandoned car and this is a complete waste of time. Why would there be an abandoned... I'll beat the car. Κάποιος ακούγεται νομίζω. Max, come on. Max, don't be a dick. I'm sorry. Μην είσαι... I'm sorry. Dick. Okay. Συγγνώμη λέει, συγγνώμη. Υπάρχει πάντως κάποιον το όχημα εδώ πέρα, εγκαταλειμμένο. Δεν υπάρχει κανένας εδώ, σοβαρά. Is anybody home? Δεν συνεννοήθηκαν ίσως καλά. Είναι κανείς σπίτι? Hello? Ίσως φτάνει. Να μην ευριάσουμε κανέναν. Okay, φύγαμε. Έβαλε μπρος το αμάξι ο άλλος, θα φύγει. Σας το λέω, θα φύγει. Τι συνεννόηση είναι αυτή, γιατί δεν είναι κανένας εδώ. Υποτίθεται τους πήρα τηλέφωνο ή τους άφησα μήνυμα. Τους είπα ότι θα έρθω στις 12.30 ώρα τη νύχτα. Υπάρχει φως, έτσι, το βλέπετε αυτό? Δεν το βλέπω. Γιατί μου θυμίσει Friday the 13th τώρα. Summer camp, horror, νύχτα, Παρασκευή και 13. Οκ, μας δείχνει από μέσα, σοβαρά. Okay, well, υπάρχει μία... Σήκωσε το φακό σου, Μαρή! Α, έτσι σήκωσε το φακό, okay. Υπάρχει μία κούπα καφέ, ένα βιβλίο. Φίλε, αν δω κάποιον να κάθεται κάπου, θα φρικάρω. Okay, δεν υπάρχει τίποτα. Να υπάρχει φως μέσα, ρε παιδιά. Και πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα, ρε. Αμερικάνικη κατασκήνωση στη μέση της νύχτας. Λες και δεν έχουν δει ταινίες τρόμου, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Λες και δεν έχουν παίξει Παρασκευή για 13. Α, ο χάρτης. Πολύ ωραία. Tree walk, fire pit, tree house. Tree house, δεντρόσπιτο, τσέτι. Boathouse, car park. Wow, έχουμε πάρα πολύ πράγμα να εξερευνήσουμε. What doesn't kill you make you stronger. Ό,τι δεν σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. What doesn't kill you will make you stronger. Αυτό που θα σε σκοτώσει όμως, νομίζω... Lord, there's no one here. Come on. Θα σε σκοτώσει απλά. Just give me one more minute, okay? Δώσε μου ένα λεπτό ακόμα. Ψάχνω. Και σβήσε το όχημα, κάνει θόρυβο. Για όνομα του Θεού, αυτοί οι άντρες. Okay, υπάρχει κάποια καταπακτή εκεί ή μου φέρεται? Κάτι ακούστηκε? Okay, ακόμα δεν είχε τίποτα τρομακτικό, αυτό το παραδέχομαι. Είχε ένα-δυο jump scares, αλλά... Όλα οκ. Okay. Όχριστε μου, όχριστε, γύρνα σπίτι, όχριστε μου. Φύγει κι εσύ, Ρίκο. Hey. Hey, are you okay? Μαλάκα, δεν κάθεσαι ρε φίλε, δεν κάθεσαι right σε αυτό. Back. I'm gonna get some help. Θα γυρίσω λέει, θα φέρω βοήθεια. Θα τη χρειαστείς. Δεν κάθεσαι ρε φίλε μετά από αυτό. Max! Max, get over here! Μην το φωνάει, τι σου φταίει ο Max το... There's somebody in the bunker, I think they might be stuck. Κάποιος υπάρχει στην καταπακτή λέει, ίσως κόλλησαν. Bring some tools so we can break the lock. No, 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 no. Φέρε εργαλεία, λέει, να το ανοίξουμε. Get you out of there. Θα σε βγάλω από εκεί μέσα. Το ρώτησα άμα θέλει να βγει. What are these? I don't know, you just said tools. Είπες εργαλεία και βρεις κλειδιά. Look, there's someone in there. I'm not seeing anyone. Δεν βλέπω κανέναν. Α, μπράβο, έκανε λάθος, εγώ είμαι να φύγετε. Πάτε σπίτι. Ρέσεις. There was definitely someone there. Okay. Κανένας δεν ήταν. Φύγετε. Τι τα δίνεις στην κοπέλα με, δουλεύεις τώρα, take hammer, take... δεν μπορώ να καταλάβω. Okay, θα πάρω το σφυρί. Hammer time. Hammer time. It's gonna be super loud. Yeah, okay, wrenches. So someone's trapped. Λέει, το σφυρί θα κάνει πολύ θόρυβο. Και... Δεν πειράζει, υπάρχει κάποιος παγιδευμένος εκεί πέρα. Yeah, okay, wrenches.
Παιδιά, δεν θέλω να ανοίξω την καταπακτή. Με ρωτάει κανένα. Οκ, θα. Δεν θα κάνω θόρυβο. Τρέμουν τα χέρια της, ρε. Oh my god. Οκ. Okay. Πού πουλάνε τέτοιες κλειδαριές, πείτε μου λίγο. You need a hand? Yeah. Το πιο ηλίθιο πράγμα το κάναμε μόλις ώρα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα το είδα, τι φωτεινότητα πρέπει να ανεβάσω. You've seen Evil Dead, right? Evil Dead, το έχω δει, ναι. Hello? 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 Οκ, καλή ακούστηκε. Are you hurt? Do you exist? Είσαι τραυματισμένος, υπάρχεις, λέει ο άλλος. Δικός μου. Hey, be careful. Hey, be careful και κάθεσαι εκεί, αφήνεις την κόμενα να... Oh my god. Οκ. Ο Max είναι απίστευτος. Σταματάω εδώ πέρα, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Ο Max είναι απίστευτος. Απ' τη μία το συμπαθώ, απ' την άλλη νομίζω... Συμπαθώ περισσότερο τη Λάουρα. Α, τη λένε Λάουρα. Οκ. Ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοια παιχνίδια που κάνεις επιλογές και κάθε σου επιλογή μετράει και πρέπει να προσέξεις τι θα επιλέξεις και να μαζεύεις στοιχεία κτλ. Αυτή είναι οι δύο. Είναι ο Max και η Λάουρα και σε κατασκήνωση νομίζω θα είναι συνολικά 9 άτομα. Οπότε, όπως είδατε, είναι μεγάλη κατασκήνωση. Τεράστιο το cast και που είστε ακόμα, έχει πολύ cast ακόμα να δείξει, διάσημους ειδοποιούς κτλ. Λιώστε το like, κάντε εγγραφή στο κανάλι οπωσδήποτε για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, τσεκάρτε το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση και σχόλια από κάτω. Φυσικά σχόλια από κάτω και αν τη βλέπετε από πουθενά αλλού ή ξέρετε τι θα γίνει, οπωσδήποτε εννοείται μην αφήνετε spoilers, θα μην χαλάτε την ιστορία και το story, την πλοκή για εμένα και για τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Γεια! Yeah.